Διαμαρτυρόμενοι για την επικείμενη ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, φορείς της Ακίνθου συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της εφορίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Με σημαντική παρουσία από φοροτεχνικούς και δικηγόρους, κυρίως παραδόθηκε ψήφισμα στην εφορία και έγινε διαμαρτυρία στην είσοδο του κτιρίου για αρκετή ώρα. Είμαστε εδώ και αναδιανόμαστε σε αυτό το νομοσχέδιο και εκτιμούμε ότι θα το καταλάβει και η κυβέρνηση και να μην περάσει αυτό το σκληρό αναχρονιστικό μέτρο που ξαναυπήρχε στην Ελλάδα το πριν 25 χρόνια. Δυστυχώς δεν έχουν επέλθει οι βελτιώσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει προς όφελος των χαμηλών εισοδημάτων. Η απέτηση του επαγγελματικού κόσμου όλης της χώρας είναι να αποσυρθεί πλήρως στο νομοσχέδιο. Το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου που απάντησε και στην απουσία επιχειρηματιών του κλάδου του στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο φορολογικό νομοσχέδιο. Οι έμποροι κοιτάνε πώς να μην κλείσουν το μαγαζί τους, γιατί και ένα 50 και ένα 20 που θα τους λείψει, δυστυχώς με αυτή τη λογική τους, είναι πρόβλημα για αυτούς και γι' αυτό κοιτάνε να έχουν ανοιχτά τα μαγαζιά. Εγώ θα ήθελα να είναι όλοι εδώ, εύχομαι σε επόμενες κινητοποιήσεις να είναι κοντά μας για να συνεχιστεί ο αγώνας. Φορείς του νησιού τόνισαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις αλλαγές στο νομοσχέδιο και ζήτησαν να μην ψηφιστεί. Και οι οποίες γίνανε κατόπιν των εντόνων αντιδράσεων όλων των φορέων αφορούν κυρίως τις περιπτώσεις των μεγαλύτερων εισοδημάτων. Έγινε μια αλλαγή, σαφώς πήρε το πιο απάνθρωπο μέτρο εκεί, η παράγραφος 3 που την πήρε πίσω, είναι σε θετική θέση, έδωσε το 50% οριζόντια μείωση στο τέλος επιδιδεύματος, αλλά αυτή τη στιγμή τα υπόλοιπα μέτρα είναι εκτός πραγματικότητας. Η διαμαρτυρία των φορέων αναμένεται να συνεχιστεί και την Τετάρτη, καθώς θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση έξω από το δικαστικό μέγαρο Ζακίνθου.